Είναι ο Δημήτρης Πανός μαζί μας. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Γεια σου, coach. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά. Βέβαια, τελευταία φορά τον coach τον είχαμε εδώ μαζί με τον Αλέξη τον Σαββόπουλο στο στούντιο. Στο στούντιο, όταν ανέβασε τον Άρη, ήμασταν οι τρεις μας παρέα. Έτσι, έτσι. και από τότε που έφυγε δηλαδή ο coach μέχρι σήμερα, οφείλω να ομολογήσω ότι παρόλο που την ομάδα την είχε στη δεύτερη εθνική κατηγορία, είναι από τους πιο αγαπητούς στην οικογένεια του Άρη και είναι από τους ανθρώπους που ακούνε μόνο καλά λόγια. Και αυτό είναι κάτι που το έχει κατακτήσει ο ίδιος ο coach με την δουλειά του, αλλά και γενικότερα τη στάση του απέναντι στο σύλλογο. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Να ξέρετε, είναι αμοιβαία τα αισθήματα για την ομάδα του Άρη, αλλά και για εσάς. Σας παρακολουθώ, να ξέρετε, όχι επειδή έχω φύγει από τους δεσμούς, το αντίθετο. Έτσι. Γενικά είναι πολύ σημαντικό άνθρωποι που είναι γύρω από μια μεγάλη ομάδα να σε σέβονται, να σε τιμάνε, να σε αγαπάνε. Σας πω αμοιβαία τα αισθήματα. Έτσι. Και βέβαια ο Άρης το προχώρησε και λίγο παραπάνω, γιατί όταν ήρθατε στο Βικελίδης, σας θύμισε κιόλας και εσάς και τα παιδιά που συμμετείχαν στην ομάδα της Ανόδου, και αυτό είναι σημαντικό. Να μην ξεχνάνε οι ομάδες, οι σύλλογοι, ανθρώπους που έχουν προσφέρει. Πολύ σημαντικό και ύψη τιμή για μένα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή να σε τιμάνε μεγάλη ομάδα. Την ίδια στιγμή, βέβαια, μας έχετε κάνει ζημιά στη Θεσσαλονίκη. Τον ΠΑΟΚ τον κερδίσατε, του πήρατε ισοπαλία. Τον Άρη τον κερδίσατε και κάτω. Γύρω. Και στον πρώτο γύρο. Τον κέρδισε τον ΠΑΟΚ στον πρώτο γύρο και ισοπαλία. Ναι. Τον Άρη τον κέρδισε στον πρώτο γύρο. Τι γίνεται, coach? Έχει καλή ομάδα απλά. τι γίνεται? Κοιτάξτε, τι γίνεται. Όταν μπαίνει στη μέση, ξέρετε, το επαγγελματικό είναι η δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Είναι, ξέρετε, αυτό που λέμε ότι γι' αυτό πασχίζουμε καθημερινά, να γίνουμε καλύτερα, να βελτιωνόμαστε. Άρα λοιπόν σε αυτό, ξέρετε, δεν υπάρχει. Πρέπει μάλλον, όχι δεν υπάρχει, πάντα υπάρχει αγάπη για ένα σύλλογο, αλλά πρέπει, αν είσαι καλός επαγγελματίας, να διαχωρίζεις το συναισθηματικό από το επαγγελματικό. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό για έναν επαγγελματία. Αυτό προσπαθώ να κάνω, όσο καλύτερα μπορώ. Εντάξει, τώρα βέβαια μπορεί να σας πείκρανα σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά έτσι είναι το πρόσωπο. Έτσι είναι, όπως το λέτε. Και βέβαια πρέπει εσείς να κάνετε το καλύτερο δυνατό για την ομάδα σας. Ο Ιωνικός, που νομίζω δεν τον περιμένανε και πολύ. Αλλά ανεξάρτητα από το γεγονός ότι φαίνεται ότι είναι σε μια καλή θέση για μια νεοφώτιστη ομάδα, έχω την αίσθηση ότι παίζει και αρκετά καλό ποδόσφαιρο που δεν το περιμέναμε πολύ. Δηλαδή λέγανε, εντάξει, θα παίξει την άμυνά του εκεί, λίγο κατενάτσιο, να πάρει κανένα χ, να πάρει, αλλά νομίζω ότι παίζει και καλό ποδόσφαιρο. Και τώρα που γύρισε και του Ραμ, coach. Ναι, είναι όπως το λέτε, απλώς... αυτό όχι δεν φαίνονταν, πάντα παίζαμε έτσι. Απλώς η διαφορά είναι ότι ξέρετε τα αποτελέσματα δεν έρχονταν. Άρα λοιπόν, όταν δεν σου μένει ένα αποτέλεσμα, ξεχνιέται και το καλό ποδόσφαιρο. Να το θυμάστε πάντα αυτό, τουλάχιστον έτσι γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Απλώς η διαφορά ποια είναι, ότι τώρα η ομάδα βέβαια πάει καλά, έχει μπει σε ένα σωστό δρόμο και παίρνει αποτελέσματα. Άρα λοιπόν φαίνεται και καλή προσπάθεια που κάνει η ομάδα. Νομίζω από τι ξεκινάνε και τελειώνουν όλα. Δεν έχει να κάνει, δηλαδή η ίδια ομάδα ήταν στην αρχή, είναι και τώρα. Απλώς τώρα πριν από το δεσμό. Τώρα άρχισε να μπαίνει και λίγο η μπάλα μέσα, αυτό που λέμε. Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Χθες είχατε μια προσέγγιση θετική στο παιχνίδι. Βρήκατε βέβαια και ένα πάω κουρασμένο. Και νομίζω ότι ήταν θετικό το αποτέλεσμα, το δίχως άλλο. Έτσι, ακούσαμε και τις δηλώσεις σας μετά το τέλος του αγώνα. Ένα χ στην Τούμπα, σίγουρα είναι ένα θετικό αποτέλεσμα. Αλλά μπορούσατε και κάτι καλύτερο. Μπορούσαμε κάτι καλύτερο βάσει τη εικόνα του παιχνιδιού. Βέβαια. Επειδή λέμε, ας πούμε, έχουμε ένα ΠΑΟΚ κουρασμένο, χθες ήταν 8 παίκτες διαφορετικοί από την ομάδα του ΠΑΟΚ, θα λέμε την πραγματικότητα, αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό. Σημαίνει ότι είχες μια ομάδα η οποία προχωρούσε από μια μεγάλη πρόκληση, ναι. Είχες μια ομάδα που ίσως λέω, δεν είμαι σίγουρος, είχε μένει στη δόξα της πρόκλησης, στη χαρά της πρόκλησης. Ναι. Εντάξει, συντέλεσαν συντέλεσαν πολλά πράγματα ώστε ο ΠΑΟΚ να μην πάρει το παιχνίδι. Νομίζω και ο αντίπαλος, γιατί όπως το πάτε παίξαμε και καλά. Αλλά βέβαια είναι θετικό αποτέλεσμα. Θα ήταν θετικότατο αν πέραμε το τρίποντο, γιατί θα πατάγαμε καλύτερα στα πόδια μας, αλλά να μην είμαστε πλεονέκτες. Πήραμε ένα πόντο μέσα στο κούπα, είναι πάρα πολύ σημαντικός και ετοιμαζόμαστε για την Κυριακή. Διευκρινίστε μας κάτι. Αν ο Ιωνικός πιάσει το Βόλο στους 29 βαθμούς, το παίρνετε το πλεονέκτημα ή είναι με τα γκολ, έχετε με τα γκολ θέμα? Γιατί το λέω και για άλλο λόγο. Για το αν θα έχει ενδιαφέρον ο Βόλος με τα Γιάννενα τελευταία αγωνιστική. Δηλαδή το πήγα και λίγο στον Άρη. Ναι, εγώ νομίζω ότι
δεν μπορούμε να κυνηγήσουμε τον Βόλο, μπορούμε να κυνηγήσουμε τον Πανετολικό. Α, τον Πανετολικό για να πάρετε το πλεονέκτημα έδρα στα play out. Ναι, αν κερδίσουμε λοιπόν τον Πανετολικό την Κυριακή, νομίζω ότι θα είμαστε καλά, θα έχουμε το πλεονέκτημα, θα είμαστε καλά. Τον Βόλο νομίζω δεν μπορούμε να τον... Στον goal average πώς είστε? Πρέπει να τα ψάξετε. Στον Πανετολικό έχουμε μέχρι 2-2 στο Αγρίνιο. Αν κερδίσουμε εδώ, θα μεταξύ μας τα χέρια μας καλύτερα, λοιπόν είμαστε καλά από πάνω. Ναι, θα έχει τριπλή ισοβαθμία αν χάσει ο Βόλος και τα δύο. Στους 29. Ναι, είναι έτσι όπως το λέτε, αλλά νομίζω δεν θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί ο Βόλος έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, έτσι, με τον Ατρόμητο, το οποίο... Να το χάσει. Ξέρετε, είναι κάτι παραπάνω. Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό. Έτσι, εγώ λέω δεν θα το χάσει. Ναι. Αλλά καλό είναι να περιμένουμε. Έτσι, εντάξει. Γιατί ο Ιωνικός όντως θέλει, τον συμφέρει να κερδίσει ο Βόλος, όχι ο Ατρόμητος, για να είναι πιο άνετος. Πάντως είστε η ομάδα, νομίζω, που είστε ακριβώς στη μέση. Δηλαδή, ούτε νιώθετε την ανάσα των από κάτω, ούτε έχετε ξεφύγει αρκετά. Δηλαδή, είναι κάπου μια ασφάλεια, υπάρχει η αλήθεια, αλλά δεν έχει σφραγιστεί η παραμονή. Υπάρχει μια σχετική ασφάλεια που δεν θα πρέπει να σε αφήνει ήρεμο. Έχει μια σχετική ασφάλεια, αλλά πρέπει να σε παράσει γρήγορα και δεν ξέρετε ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό αναφορικά με τη διαχείριση της ομάδας. Δηλαδή, αν αφαιθούμε λίγο στο γεγονός ότι είμαστε καλά, νομίζω ότι έχουμε προβλήματα. Δεν πρέπει καν να το πιστέψουμε. Πρέπει να το δώσουμε όλα. Γιατί πρέπει να κερδίσουμε. Και από εκεί και πέρα, είναι 7 παιχνίδια. Είναι πολλά τα παιχνίδια. Συν 1,8, νομίζω ότι δεν πρέπει να επαναπαυθούμε. Θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και θα γίνουν διαφοροποιήσεις πάρα πολλές κατά τη γνώμη μου. Όπως βλέπω εγώ. Το χάσαμε. Coach. Εδώ. Ναι, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, να μας πείτε δύο πράγματα και για τον Άρη, πώς τον έχετε αντιμετωπίσει δύο φορές. Παρακολουθείτε βέβαια το πρωτάθλημα. Πλέον χωρίς τον Άκη Μάντζιο στον πάγκο του. Θέλω την άποψή σας για κάτι. Το έλεγα και ως σχόλιο. Ήρθε ένας νέος προπονητής, ξένος προπονητής, ο Μπούργος κτλ. Έχει κάνει στο 80, λοιπόν, βάζει τρίτο στόπερ. Και λέω, τι θα έλεγε ο κόσμος αν αυτή την αλλαγή την έκανε ο Άκης Μάντζιος ή ο Δημήτρης ο Σπανός, ο Έλληνας προπονητής δηλαδή, και τι λέμε τώρα που την έκανε ο ξένος. Ο ξένος είναι μάγος, έκανε κινησάρα, κλείδωσε το παιχνίδι. Το βγήκε το αποτέλεσμα. Ναι, αυτό λέμε. Ναι. Αν την κάνει ο Έλληνας προπονητής όμως, αμυντικογενής και τα λοιπά, το νιώθετε αυτό στην ατμόσφαιρα όλα αυτά τα χρόνια που είστε προπονητής? 100% το νιώθουμε εμείς οι Έλληνες προπονητές και εγώ ιδιαίτερα, και να σου πω και παραδείγματα. Όταν και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι μόνο για τον προπονητή. Όταν ας πούμε στην Αγγλία παίζει εγώ Manchester City, Chelsea και έχω 4-3, λένε τι ωραίο παιχνίδι έγινε. Όταν γίνεται στην Ελλάδα λένε το στιμένο. Άρα λοιπόν η διαφορά πώς βλέπουμε εμείς το ποδόσφαιρο και πώς το βλέπουν οι Άγγλοι, ας πούμε, ένα παράδειγμα, οι Ευρωπαίοι, οι Βορειοευρωπαίοι. Άρα λοιπόν, μην το συζητάμε, είναι μεγάλη, τεράστια συζήτηση. Εγώ να σας πω την αλήθεια, στηρίζω αυτό που έκανε ο κ. Καρυπίδης με τον Μάτζιον, τον στήριξε πάρα πολύ, τον κράτησε περίπου 2 χρόνια, όμως και ο Άκης έκανε μια εξαιρετική πορεία πέρσι. Αυτό δεν το συζητάμε. Ήταν τα τελευταία 30 χρόνια. Ήταν μια εξαιρετική πορεία του Άρη. Άρα λοιπόν έδωσε πράγματα και πήρε και πράγματα, βέβαια. Εγώ θα ήθελα να πάει και πολύ καλά και να ανοίξει την ΑΕΚ. Δεν το ήθελα και το φωνάζω από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε. Ναι. Δυστυχώς το παιδί δεν πάει τόσο καλά όσο πρέπει. Άρα λοιπόν ο Έλληνας προπονητής θα πρέπει, νομίζω, να προωθηθεί, θα πρέπει να τον σεβαστούν, θα πρέπει να γίνει αυτό που λέτε τώρα. Όταν λοιπόν θα πάει το στόπερ, θα το βάλει γιατί το έχει μελετήσει, γιατί το έχει δουλέψει ή γιατί το βλέπω ότι πρέπει να το κάνει. Όταν τώρα το κάνει ο ξένος και πετυχαίνει, είναι σε όλα πάρα πολύ καλός. Όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και μερικά άλλα πράγματα. Έτσι, ότι υπάρχουν και τα μείον και τα σύν σε έναν Έλληνα, σε έναν ξένο προπονητή. Έτσι. Δηλαδή, ο Έλληνας προπονητής θα δεχτεί την πίεση 100%, ο ξένος προπονητής θα πάει σπίτι του και μπορεί να μην ασχοληθεί και με τίποτα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό για τους προπονητές. Του βγήκε πάντως του Μπούργου, είναι η αλήθεια. Ναι, γιατί εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε. Έτσι, είναι ακριβώς όπως το λέτε. Αλλά ο ένας προπονητής όμως ο Έλληνας μπορεί να κάνει κάτι υπό πίεση, ενώ ο ξένος δεν θα το κάνει. Αυτή είναι η διαφορά μας. Σε αυτό εμείς πρέπει να βελτιωθούμε. Έχετε την άποψη ότι ο ξένος προπονητής, όταν υπάρχει ένα ρόστερ σαν του Άρη που είναι 90, 95% ξένοι,
μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα και αντίστοιχα ο Έλληνας αν έχει 3, 4, 5, γιατί εσείς έχετε στον Ιωνικό και αρκετά δικά μας παιδιά, Έλληνες παίκτες, κομβικούς σε θέσεις κρίσιμες για το ποδόσφαιρο, για την ενδεκάδα σας. Και ο Έλληνας μπορεί να συνεχθεί καλύτερα, δηλαδή όντως παίζει ρόλο και αυτό. Και σας φέρνω το παράδειγμα του Ατρομήτου με τον Ισπανό τεχνικό του πρώην του Βόλου, που στο Βόλο ήταν μια χαρά και στον Ατρόμητο ξεκίνησε όπως ξεκίνησε και έφυγε άρον-άρον, έχοντας αμυγός ελληνική ομάδα. Ναι, είναι έτσι. Νομίζω παίζει πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο ρόλο. Παράδειγμα, ας πούμε, ο Ιτούρμπε στον Άρη. Ναι. Γίνεται να μην κάνει ο Ιτούρμπε σε μια ομάδα σαν τον Άρη? Όχι. Έτσι, έχει ένα μεγάλο βιογραφικό. Κάτι πρέπει να γίνει για να σε βοηθήσει. Διαφορετικά θα ακούσει, νομίζω, έναν άνθρωπο που είναι κοντά του και σε γλώσσα και σε φιλοσοφία, παρά έναν Έλληνα. Έτσι το βλέπω εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο πάντως ο ξένος με τους ξένους και ο Έλληνας με τους Έλληνες. Είναι σίγουρο, είναι εκφύσεως ότι σημαίνει αυτό. Δεν το λέω ούτε ρατσιστικά, ούτε κάνω διαχωρισμό. Έτσι. Mm-hmm. Το λέω ότι εκφύσεως ένας Αργεντίνος, ένας Χιλιανός, ένας Παραγουανός θα συνοηθεί καλύτερα με έναν Λατινοαμερικάνο προπονητή. Είναι δεδομένο αυτό. Νομίζω mm-hmm. είναι σίγουρο και το καταλαβαίνετε. Πείτε μας από και... εκεί πέρα όμως yeah. μόνο με αυτό δεν μπορείς να συνεχίσεις. Έτσι, πρέπει yeah. να έχεις και την ικανότητα, πρέπει να έχεις και την ικανότητα να διαχειριστείς, να κάνεις καλή προπόνηση, να έχεις καλή φιλοσοφία, να έχεις πλάνο, να θεωρώ ότι πρέπει να φέρεις έξυπνα. Παίζουν πολλά ρόλο, δεν είναι μόνο αυτό. Μόνο αυτό δεν σε κάνει καλό προπόνηση. Mm-hmm. Να τολμήσω να ζητήσω μία πρόβλεψη αρχικά για τα play-off, ποιοι θα μπουν, αν θα καταφέρει δηλαδή να μπει ο Άρης. Και με το δικό σας τον Ταλκά, με τα play-out, τελικά αν όντως ο Απόλλωνας είναι ο πιο αδύναμος κρίκος? Ο Απόλλωνας είναι ο πιο αδύναμος κρίκος, παρόλο ότι βάσει του ρόστερ του δεν θα πρέπει να ήταν. Mm-hmm. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άρα λοιπόν ένα παράδειγμα, ένα δίδαγμα στο ποδόσφαιρο είναι ότι δεν παίζουν τα ρόστερ, παίζει η ομάδα. Έτσι, βέβαια τα ρόστερ κάνουν μια ομάδα. Άρα πρέπει να συνθέσεις ένα παζλ. 8 φορές άλλαξε προπονητή. Τι ομάδα να κάνει, κύριε Σπανέ? Ακριβώς. Φεύγει ο Φέστα, έρχεται ο Φέστα, έρχεται ο Άγγλος, πάει ο Τενές, βγαίνει ο Παράσκος. Έχουμε χάσει την μπάλα. Δεν θυμάμαι καταρχήν πόσες φορές έκανε αλλαγή. Ναι, είναι έτσι. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Τη δικιά μας ομάδα μας έκανε 5 συνεχόμενες ήττες. 6 μαζί με το κύπελο. Εδώ δεν κουνήθηκε φίλο. Δεν είπε κανένας για προπονητή. Δεν ασχολήθηκε κανένας. Το αντίθετο. Δουλέψαμε, φτάσαμε μέχρι πέρα, φορμαριστήκαμε. Πάμε καλά. Άρα λοιπόν. Πώς λειτουργεί μια ομάδα, πώς λειτουργεί μια άλλη, έτσι. Mm-hmm. Είναι ένα παράδειγμα. Άρα λοιπόν, εκεί με τον Απόλλωνα υπάρχει ένα θέμα. Δεν ξέρω και σήμερα πώς θα πάει το παιχνίδι. Είναι κομβικό νομίζω για τον Απόλλωνα. Αν το γίνεται από εκεί πέρα. Mm-hmm. Στα πλέον, νομίζω ότι ο Άρης θα μπει στα πλέον. Όχι θα πει και πρέπει να μπει. Να λέμε και τώρα, γιατί είναι μια πολύ καλή ομάδα. Mm-hmm. Έχει αδικήσει δηλαδή, τον εαυτό του Άρης φέτος, ναι. Έχει αδικήσει τον εαυτό του γιατί εντάξει, έχει ένα πρόβλημα στον γκολ, φαίνεται, αλλά τελικά. Όταν βάζεις 3 γκολ μια αγωνιστική, 2 την επόμενη, τελικά είχε πρόβλημα στο γκολ πριν 10 μέρες και δεν έχει τώρα, κάτι άλλαξε, κάτι διαφορετικό έγινε και αυτό που άλλαξε νομίζω είναι το ψυχολογικό κομμάτι και περισσότερο και όχι το τακτικό ή το αγωνιστικό. Mm-hmm. Να κλείσουμε με την... Δεν ξέρω αν θα πάρει τους βαθμούς, έτσι είναι σημαντικό το αυτό. Το περιμένουμε. Και αν θα πάρει τους βαθμούς μιλάμε για κάτι άλλο. Ναι, γίνεται φαβορή για την Ευρώπη πλέον, να πάρει τους βαθμούς. Γιατί εγώ τον Άρη τον έχω ικανό για περισσότερα πράγματα, τουλάχιστον αυτό που βλέπω σαν απόδοση σε μερικά παιχνίδια. Αλλά περιμένουμε να δούμε. Αλλά και να μην του πάρει βαθμούς, θεωρώ ότι θα μπει στα πλέον. Να κλείσουμε με την ομορφότερη στιγμή χθες στο γήπεδο και είναι και ανατριχιαστική. Πετυχαίνεται το γκολ, ισοφαρίζεται. Σηκώνουν οι παίκτες σας στη σημαία της Ουκρανίας και ιδιαίτερα βέβαια ο Τσιγκρίνσκι και είναι ανατριχιαστικό αυτό που γίνεται τη στιγμή της ισοφάρισης, να τον χειροκροτάει το γήπεδο που σηκώνει, να αφήνουν δηλαδή στην άκρη το ποδόσφαιρο, να τον χειροκροτάνε, να νιώθει και αυτός με τον τρόπο του ιδιαίτερα συγκινημένος και με δυο κινήσεις στο χεριό του, αυτό το ευχαριστώ με τον τρόπο που το έκανε και η υπόκληση που κάνει ο Τσιγκρίνσκι, πραγματικά είναι ανατριχιαστικό ως έννοια και δείχνει ότι όλοι εμείς στο ποδόσφαιρο είμαστε και γύρω από το ποδόσφαιρο ζούμε και όλα στις οικογένειές μας από το ποδόσφαιρο, τον αθλητισμό, αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι το ωραιότερο δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας, κύριε Σπανέ, το ποδόσφαιρο. Είναι έτσι, συμφωνώ απόλυτα και ξέρετε ότι
τα αισθήματά μου είναι αριανά, αλλά δεν πρέπει να παραλείψω. Να πω το εξής, ότι νομίζω ότι το μεγαλείο χθες έχει να κάνει με αυτό, δηλαδή με τον κόσμο του ΠΑΟΚ, όπου όταν δέχεται γκολ η ομάδα του, φαίνεται ότι δεν πάει καλά, φαίνεται ότι χάνει τους βαθμούς, να χειροκροτά ένα γκολ το οποίο είναι εις βάρος, είναι κόντρα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, εμείς σαν προπονητές και σαν δημοσιογράφοι δεν πρέπει να το βάλουμε μέσα στα οπαδικά πλαίσια της ομάδας. Πρέπει να το βάλουμε σαν φίλαθλος κόσμος. Και δείχνουμε ότι και σαν Έλληνες και σαν Έλληνες δηλαδή μπορούμε να είμαστε πραγματικά Ευρωπαίοι, να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και να βλέπουμε το ποδόσφαιρο όπως πρέπει να το βλέπουμε. Έτσι είναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας εδώ στην εκπομπή, στο Control, στον Λίμπερο. Συνεχίστε στο ίδιο τέμπο, νομίζω ότι τα πηγαίνετε πάρα πολύ, πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό χθες η ομάδα φορούσε κίτρινα. Η ομάδα είναι κίτρινα φορούσε. η ομάδα χθες φορούσε κίτρινα γιατί ήταν λίγο κοντά στο χρώμα της Ουκρανίας. Θέλαμε να την πείσουμε. Εντάξει. Γι' αυτό τον είχαμε διαφύγει. Okay. Γιατί είπα και εγώ. Πολλά και θέλουμε. Ναι, και θέλουμε να λίγο έτσι να τα ξεπεράσει. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κότσου. Να είστε καλά.